Γεια χαρά μας τώρες. Γεια χαρά μας τώρες. Καλώς ήρθατε στο χειρότερο κανάλι του YouTube. Πριν τραβούμε, έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο 10 ετών και τον Γιάννη 10 ετών. 38 ετών. 38 ετών. Αν είναι παντρός. 9 με κάνει, συγγνώμη. 9. Τι είναι μου τζόνι, 10. 11. 9,5 ρε. 9,5. Τι είναι αυτό, 8. 9. 5 και 4, 9. 9 είπα και με μούτσοσες. 9 ετών του Κωνσταντίνου. Καλώς ήρθατε στο χειρότερο κανάλι του YouTube. Σήμερα αν περιμένατε να έρθετε εδώ, Γιάννη, φαίνομαι εδώ. Ο Γιάννης είναι floor manager. Αν περιμένατε να έρθετε εδώ και αν δείτε κάτι σοβαρό, φευγάτε τώρα. Όχι, πλάκα κάνω, μείνετε, σας παρακαλώ και μετά φεύγετε. Μείνετε και μετά φεύγετε. Όχι, τελειώσει το YouTube. Το μπουκάλι να τραβήξω γιατί δεν φαίνομαι. Είμαι όμορφος άντρας και πρέπει να φαίνομαι, έτσι μου είπε και η μαμά μου, όπου πας να φαίνεσαι. Όχι, ο Νίκος δεν φαίνεται. Α, δεν φαίνεται ο Νίκος, όχι, μα το στάνιο. Του βάζω εδώ. Λοιπόν, έχουμε πιει μια φορά ακόμα, αν θυμάμαι καλά. Μπιράλ. Ορότατο. Κάτσε ρε να κάνω εισαγωγή, ρε γάμο, το στάνιο μου γάμο. Τι είναι αυτό, ρε. Να... Έχουμε πιει μια ακόμα φορά σε ένα ακόμα επεισόδιο. Τι είχαμε πιει. Ένα αναψυκτικό. Ναι, α, θες να το πας έτσι να βραδίκαστε, ναι. Που προέρχεται από την Κρήτη. Από την Κρήτη, από την Κρήτη. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν το είχα καταλάβει και τότε. Μπιράλ λέγεται. Μπιράλ, ναι. Το είπε ο Νίκος πριν 10. Μαζί να γράψει τα παιδιά από κάτω ότι είναι ποτό το οποίο το κάνουν εκεί πέρα. Ναι, είναι. Βάλτε ρε παιδιά, βάλτε ρε παιδιά καμιά. Βάλτε ρε παιδιά. Πληροφορία το μπιράλ είναι αυτό. Αυτό. Ένα ιστορικό κείμενο, α πούμε, το μπιράλ παράγεται από τάδε. Τέλος πάντων. Έχω ακούσει ότι παγωμένο το είναι δροσερό. Τώρα εδώ κοιτάξτε πληροφορία. Ζελίτα Κρήτη. Ζελίτα Κρήτη. Φήμη. Φήμη προφανώ πίνεται το... φήμη από το 1925. Φήμη η εταιρεία. Το Ζελίτα Κρήτη με ανθρακικό είναι μπιράλ και το λένε Ζελίτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Α, μας γράψει, όσοι είστε κριτικοί, γράψτε μας ρε παιδιά. Τι, το Ζελίτα Κρήτης με αθρακικό είναι το ποτό που θα πιούμε. Μπιράλ θα πιούμε. Κάτι θα πιούμε που μοιάζει με κοκακόλα τέλος πάντων. Ή κάτι μπανάνες, τι είναι αυτά εδώ. Ναι, η αλήθεια είναι πως προσέξαμε ότι έχει και κάτι μπανάνες εδώ, άμα τις δείτε. Ο Γιάννης το είπε πριν. Αλλά η όψη είναι κοκακόλα. Anyway. Και το αυτό. Προηγούμενο το μπιράλ που είχαμε και κοκακόλα. Μα άρεσε, ναι. Ναι, σαν πολύ. Δεν είναι κοκακόλα. Όχι, η όψη λέω. Σαν κοκακόλα. Σαν ναι. Όψη. Κάτσε να δω λίγο εδώ την πληροφορία τι λέει. Εμφιάλωση λέει Ζενιαδάκης Φήμη. Παρασκευή Ηράκλειο και κλαμικό νάτριο λέει ασπαρτάμια και σολοτούχο κάλιο μέσω ξύνησης. Οχ, αρωματικές ουσίες μπανάνας, παιδιά. Έχει και... Το άλλο μπιράλ που είπαμε έλεγε για μπανάνες. Όχι, δεν ήταν μπιράλο. Δεν ξέρω. Μπορεί αυτό που λέγεται ζελίτα. Ξέρετε, εγώ ανησυχώ. Το έχει την κατάσταση που είχε και το κουνά πάρα πολύ. Και έχει πριστεί λίγο το. Έλα τώρα. Αυτό που λέμε ζελίτα μπορεί να είναι με μπανάνα το μπιράλ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Πείτε μα η κριτική από κάτω, σα παρακαλώ. Να το, τέλειωσε. Τέλειωσε, αυτό ήταν, ορίστε. Φράφ στο ταβάνι τώρα. Οχ. Μπανάνα. Ωρε φίλε, ωραία. Μυρίζει μπανάνε, Γιάννη, μην γελά. Δεν γελάει. Σήκω το ποτήρι πιο πάνω, ρε φίλε, δεν μπορώ να θω εκεί. Όχι, εκεί. Πάμε. Είναι κοκακόλα με μπανάνα, μα είναι. Πω, πω, θα τρελαθώ. Πω, πω, σαν τσιχλόφουσκα μπανάνα είναι. Ναι. Θα το αρέσει και την Κωνσταντίνου. Την έχω και πιει, θα στο φέρω. Σταμάτα, θα σε περιγελούσω. Έτοιμο είσαι. Θα σε απαυτώσω, όπως το λένε. Σε περιγελούσω. Απευθύσω. Στοιχεία στο διαδίκτυο μόνο. Ψάχνει, Γιάννη. Τι είναι, Γιάννη, για πες μας. Μπανάνα. Το μπιράλ είναι μπανάνα. Είναι με μπανάνα. Το μπιράλ συγκεκριμένα είναι μπανάνα ή το ζελίτα είναι με μπανάνα. Το ζελίτα φήμη αυτό το συγκεκριμένο. Το ξέρουμε ότι είναι μπανάνα, το γράφει στο κουτί αυτό το ζελίτα φήμη. Τι έστω σου. Τη Κρήτη που αγάπησαν γενιές και γενιές. Γεύση μπανάνα. Σε φόντο καραμέλας με πλούσιο αθρακικό. Άλλο λέω. Άρα το. Ρε μαλάκα, θα φας μια. Θα σε φύγουν τα γυαλιά από εδώ, από εκεί θα σε φύγουν έτσι. Πα! Κατευθείαν! Δεν σε παρεμπιπιείς! Πάμε να πιούμε και θα τα πούμε μετά για την πληροφορία. Πιες τώρα, τώρα πιες! Θα πνιγόμουν να το πω. Φίλε, πολύ ωραίο. Η Φήμη ξέρουμε ότι είναι η μπανάνα, το γράφει και εδώ. Το θέμα είναι το μπιράλ γενικά. Το μπιράλ το έντονε. Και αν το ζελίτα. Είναι πως είναι μπιράλ με μπανάνα. Μάλλον κάτι τέτοιο θα είναι ελληνικό. Σόπα. Τι ήταν ελληνικό. Είσαι πολύ μαλάκα. Επιστήμονας. Μεγάλος. IQ. Είναι που κλείνει τα τηλέφωνα. Πες. Ναι μαμά. Όχι, τούτο το βαλαθόρυβο. Ναι μαμά, ναι. Θα έρθω. Τη φασολάδα. Βάζει. Τι λες ρε. Γιατί είναι και ήρωνας να ξέρετε. Ελακίτ. Στην πραγματική του ζωή είναι πολύ ήρωνας. Ελακίτ, φύγε λίγο. Θα ήθελες να έχεις ένα κίτ. Ωραίο πάντως. Πολύ ωραίο. Δροσιστικό. Μυρίζει μπανάνα. Έχει γεύση ενδιάμεση. Σαν κοκακόλα με μπανάνα και ένα πράγμα. Το άλλο μπιράλ που είπαμε που πιάμε. Κοίτα, ρε, είχε... μπανάνα έτσι έχετε. Ε, ναι. Το άλλο μπιράλ που είχαμε πιει δεν είχε μπανάνα μέσα μάτως. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο. Πολύ ωραίο.
Μπράβο ρε Κρήτη. Αλλά επιμένω, γράψτε μας από κάτω εσείς που ξέρετε τι είναι το μπιράλ και τι σχέση έχει με το ζελίτα Κρήτης με ανθρακικό. Τώρα εμείς πίνουμε ζελίτα ή μπιράλ. Ή μπιράλ ζελίτα. Δηλαδή πίνουμε μπιράλ που είναι ζελίτα και το ονομάζουν ζελίτα γιατί είναι μπανάνα. Πείτε μας την ιστορία από κάτω, γράψτε την. Αυτό. Όσοι ξέρετε, με σάχαρα και γλυκαντικά. Πίνετε Φίμι. Μπανάνα. Αυτό. Πολύ ωραία, παιδιά. Αγαπημένη Κρήτη, που δεν έχω έρθει ποτέ. Σας χαιρετίζω, μπράβο σας. Μπράβο. Και το μπιράλ και αυτό το μπιράλ, το Φίμι. Ναι. Και, αυτό και τα καλό. Δύο με ένα μάζα είναι δροσιστικά. Πίνονται... Υπάρχει και μπιρά. Εκείνο λεγόταν μπιράλ, μπιράλ. Σκέτο. Νομίζω μπιράλ, αλλά δεν θυμάμαι το κάνω. Anyway, γράψτε μας από κάτω, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Πείτε μας αν το έχετε δοκιμάσει. Πείτε μας αν θέλετε να το δοκιμάσετε για να σας πούμε πού το βρήκαμε. Μήπως πάτε και πάρτε, γιατί να σας στείλουμε αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοιο budget. Τέλος. Πού νομίζετε ότι τρίπτατε. Με ένα πράγμα. Αυτό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε ακόμη. Αν βγαίνει και άλλο μπιράλ με άλλη γεύση. Να μας πείτε. Ω, φαντάζεσαι. Να, ο Γιάννης κουνάει το κεφάλι, αλλά κοιτάει. Μπιράλ με. Ναι, κάνει. Κάνει μπιράλ με. Πέσε, τι μπορεί, μυστικό είναι του κράτος. Τι. Πέσε στο κοντρόλ. Έχει με λεμόνι, έχει διάφορα. Α, με λεμόνι. Ωραίο. Ωραίο. Κάντε ένα like. Ένα dislike αν δεν σας άρεσε, αλλά προτιμάμε το like. Κάντε ένα share. Dislike, όχι. Γιατί μας βοηθάει να μεγαλώσουμε το share. Φανταστείτε τώρα έναν κόσμο να βλέπει όλοι οι μάστορες. Τα λέτε. Για μισέτα. Δεν θα ήταν ωραίο. Κάντε αυτή τη δοκιμή. Να δούμε πώς θα είναι ο κόσμος άμα βλέπει όλος ο μάστορας. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα πνιγεί, είναι κεφαλικό, από τη ζέστη. Κάντε ένα subscribe άμα δεν έχετε κάνει. Ναι. Κάντε και να πατήσει το καμπανάκι. Δεν ξέρω πού είναι το καμπανάκι. Πάτε λέω πατήσει το καμπανάκι. Ναι, αλλά εγώ όταν παίρνω σε κανάλια δεν βλέπω το καμπανάκι δεξιά-αριστερά. Και λέω πώς κατάλαβε το καμπανάκι. Δεξιά δεν το βλέπει. Όχι. Αχ, στην υγειά σα. Όλοι που έχουν κανάλια δείχνουν ότι είναι δεξιά. Αλλά άμα πα κάτω στο subscribe δεν γράφει κανένα τέτοιο καμπανάκι. Πρέπει να κάνει και δίπλα καμπανάκι. Α, θα το δείξω μετά. Anyway, θα μου το δείξει μετά. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Αντίο.